Γεια χαρά σε όλους, Κώστας Βλαχάκης εδώ, μαζί με την καλύτερη παρέα τεχνολογίας για ακόμα μία εβδομάδα, ακόμα μία Πέμπτη, μαζί με ο Γιώργος Αρβανιτίδης και ο Ιάκωβος Μπελόνιας. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Ιάκωβε. Καλησπέρα σε όλους. Κώστα. Καλησπέρα Γιώργο μου. Καλησπέρα Ιάκωβε. Τέταρτο επεισόδιο τρίτης σεζόν. Έχω τον Γιώργο τον Γιώργο, εσύ ρυθμί, βάζεις από πάνω νούμερα και ημερομηνίες ή ο Ιάκωβος στον ντοκ που έχουμε. Λοιπόν, θα σου πω. Σήμερα αυτή τη φορά το βάλα εγώ και το σκεφτόμουν το απόγευμα ότι πρέπει να είχα αφήσει ότι είναι το τρίτο επεισόδιο, Τέταρτο. Νομίζω καλά φαίνεται. Μπορεί να το άλλαξε ο Ιάκωβος. Σωστά το είπες. Είναι τέταρτο. Αλλά έβαλα εγώ και νομίζω είχα αφήσει το τρίτο. Ωραία. Τέταρτο επεισόδιο, έχουμε αυτό το doc που λέμε είναι ένα shared Google doc που μοιραζόμαστε τα θέματα που προτείνουμε κάθε Πέμπτη για να βγάζουμε εδώ στην εκπομπή. Τρίτη σεζόν, τέταρτο επεισόδιο, Πέμπτη σήμερα, 10 η ώρα το βράδυ, 3 Νοεμβρίου 2022, καλό μήνα σε όλους παιδιά, για το καλό μήνα. Προχθές. Είναι η ώρα που γράφεται και αναμεταδίδεται η εκπομπή. Εσείς φυσικά μπορείτε να την παρακολουθείτε όποια ώρα και μέρα της εβδομάδας θέλετε μέσα από το YouTube, το Spotify, το Google Podcasts ή το Apple Podcasts και σε όλες τις υπόλοιπες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast εκεί έξω. Πάμε δυνατά να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα με την εκπομπή. Να πούμε με αφορμή... Με το νέο μήνα που θα πιάσει και κρύο τώρα λένε. Αυτό θα έλεγα Γιώργο, με αφορμή έτσι κατά κάποιο τρόπο μια επικαιρότητα που βλέπουμε ότι θα εξελιχθεί μπροστά μας τις επόμενες μέρες και με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε νωρίτερα μέσω chat με τον Ιάκωβο αλλά και μαζί Γιώργο το κουβεντιάσαμε τώρα πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε ότι φαίνεται το Σαββατοκύριακο να αλλάζει λίγο ο καιρός και να έχουμε κάποιες βροχές ίσως πιο έντονες σε κάποια σημεία της χώρας μας. Δεν θα πάμε αράχοβα, απλά δεν θα έχουμε καλοκαίρι. Αυτό και προσοχή βέβαια, γιατί αυτά τα έντονα μπουρίνια πολλές φορές φτάνουν και σε σημεία πολύ δύσκολα, αλλά αυτό που λέγαμε Ιάκωβε είναι η προσοχή που πρέπει να δώσουμε ίσως κάποιες τέτοιες μέρες με απότομες διακυμάνσεις του καιρού, κεραυνούς, πολλούς ίσως και τέτοια που υπάρχουν, η τάση του ρεύματος ανεβοκατεβαίνει, ακόμα και διακοπές και να προσέξουμε λίγο περισσότερο τις ηλεκτρικές συσκευές που έχουμε συνδεδεμένες στην πρίζα, έτσι. Ναι, ναι. Είναι καλό να το προσέξουμε αυτό, ιδιαίτερα σε αυτές τις άσχημες καιρικές συνθήκες που έρχονται. Και θα ήταν καλό να έχουμε και ένα, αν δεν μπορούμε σε όλες τις συσκευές, να έχουμε στις πιο σημαντικές, αυτές που δεν θέλουμε να καούνε, όπως λέμε, ένα UPS το οποίο θα συγκρατεί την τάση του ρεύματος και δεν θα μας κάψει κάποιο υπολογιστή. Κάποια τεχνομηχανή, ναι, κάποια. Είναι πολύ βασικό, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ βασικό. Ακόμα και μια τηλεόραση ακριβή, αν έχουμε που να θέλει να UPS. Ναι, παιδιά. Ή κάποιο πολύμπριζο. Ή κάποιο πολύμπριζο που μπορεί να έχει ρυθμιστεί για αυξομοίωση τάσης. Αυτό, δηλαδή σε απότομες διακοπές που βλέπουμε ότι τρεμοσβήνουν τα φώτα ή χαμηλώνουν απότομα, μπορεί να φάει κόλλημα μια τηλεόραση, όπως πολύ σωστά λέει ο Γιώργος, που εκείνη την ώρα μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία. Οπότε, παιδιά, δεν είναι κάτι για αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου και αν χαλάσει ο καιρός ή βρέξει, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Επένδυση και μπορεί να μην είμαστε πριν 20-25 χρόνια, Γιώργο, που δεν ξέρω, εγώ στην περιοχή λέγαμε, στο Παλαιοφάλιρο, έπεφτε το ρεύμα, 4-5 φορές το χρόνο έμεινες χωρίς ρεύμα. Τώρα έχουν μειωθεί αυτά στο ελάχιστο. Όχι, τώρα εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα και νομίζω σε όλες τις μεγάλες πόλεις είμαστε καλά. Στην επαρχία που παρακολουθώ, ας πούμε, εγώ ξέρεις πάνω στις Σέρες, στο χωριό του πατέρα μου, βλέπω ότι είναι πιο συχνές οι διακοπές εκεί. Και μπορεί να καταστραφούν πραγματικά ακριβές. Ναι, βέβαια. Μπορεί τώρα, αν άνοιξε σβήση, εκεί είναι που γίνεται η ζημιά. Από την μια υπέρταση που θα γίνει στιγμιαία. Και αν η συσκευή δεν έχει ή δεν μπορεί να ελέγξει τον τροφοδοτικό της αυτή την υπέρταση, μπορεί να περάσει παραμέσα και να καεί. Αυτό. Και έχουν πέσει. Να θέλουμε πολλά χρήματα για επισκευή. Ναι, και οι τιμές νομίζω βρίσκεις και με 49 ευρώ, 59 ευρώ. Βρίσκεις ένα για δύο. Σούκο, μπρίζες, UPS. Θα βρεις UPS βέβαια, γιατί για shared protection, για προστασία από υπερτάσεις και ας πούμε και από διακυμάνσεις του ρεύματος ώστε να μην καεί η συσκευή, θα βρεις μπριζάκια και με λιγότερα χρήματα. Ναι, πιστεύω κάποιο
πενταθέσιο πολύμπριζο μπορεί και με 19 ευρώ, κάπου εκεί νομίζω. Έχει φρόνε νομίζω τι αλυσίδε ή και σε άλλα μαγαζιά και στο Σκρούτζ να δει, θα βρει τέτοια πράγματα. Οπότε. Αξίζει πάντω. Αξίζει. Προσοχή, παιδιά, στι συσκευέ, στι πολύτιμε και ακριβέ συσκευέ που έχετε στο σπίτι. Ρίξτε μια ματιά για κάποιο πολύμπριζο τέτοιο ή και UPS, αν θέλετε, αν πέσει το ρεύμα π.χ. για 5-10 λεπτά ή και αστραπιά για μερικά δευτερόλεπτα και σβήσουν όλα. Να θέλετε να μπορείτε να έχετε τον υπολογιστή σα σε λειτουργία για κάποια λεπτά. Οπότε τσεκάρετε το. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα επόμενα, να συνεχίσουμε μάλλον με τα επόμενα θέματα της εκπομπής. Και θα σας πω, παιδιά, για ένα πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και έχει σχέση με το Airbnb και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις χώρων, σπιτιών, δωματίων και τα υπόλοιπα, που αυτό έχει φτάσει στο σημείο να μην βρίσκει κάποιος εύκολα που θέλει να νοικιάσει μακροχρόνια, το κανονικό, το ενίκιο που κλείναμε συμβόλαιο, κλείνουμε συμβόλαιο για 2 χρόνια π.χ. Εδώ πέρα έρχεται να ρυθμίσει λίγο την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση και διαβάζουμε σήμερα σε ένα αποκλειστικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters ότι ετοιμάζεται την επόμενη εβδομάδα να καταθέσει σχέδιο νόμου που θα συζητηθεί από τα 27 κράτη-μέλη. Και παιδιά, 27 έχουμε φτάσει πραγματικά, το έγραφα τις προάλλες. Η Ένωση είναι 27, όχι ναι. Η οικονομική του Ευρώ, η διευρυμένη Ένωση. Ναι, 27 χώρες λοιπόν και θα κάτσουν να συζητήσουν αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο μάλλον, ή δεν ξέρω, του χρόνου υποτίθεται ότι θα, εφόσον τα βρούνε, θα ψηφιστεί, ώστε να δημιουργηθεί ένα μητρό πανευρωπαϊκό όπου η κάθε χώρα, το Airbnb μάλλον της κάθε χώρας, θα δηλώνει πόσες διανυκτερεύσεις και πόσα άτομα φιλοξενούνται κάθε χρονικό διάστημα, φαντάζομαι ανώνυμα, χωρίς στοιχεία, διεύθυνση κτλ. Αλλά για να υπάρχει ένας φορέας ευρωπαϊκός όπου θα μπορεί να ελέγχει και να θέτει ένα πλαφόν σε αυτές τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Γιατί ήδη έχει γίνει, από ό,τι διάβασα, Γιώργο, και δεν το γνώριζα, ήδη έχει γίνει αναχώρα κάποια τέτοια συζήτηση και κάτι έχει ψηφιστεί, έχει θυσπιστεί ήδη κάποιο πλαφόν. Μάλλον τα τελευταία στην Ελλάδα χρόνια. Το έχουμε κάνει για φορολογικούς λόγους αυτό το πράγμα, κάπως σε μια έκδοση του. Ναι. Έχουμε κάνει δηλαδή υποχρεωτικά, αν έχεις Airbnb, να το δηλώνεις στην εφορία για να φορολογήσεις για τα ενίκια που λαμβάνεις. Ουσιαστικά αυτό έρχεται να πει τι, ότι δεν γίνεται π.χ. σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Άμστερνταμ ή το Λονδίνο που τα προηγούμενα χρόνια είχε αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος για να νοικιάσεις 1-2 χρόνια ένα διαμέρισμα και αυτό, όπως δείχνουν όλα, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη ζήτηση του Airbnb που βγάζει κάποιος περισσότερα χρήματα νοικιάζοντάς το για 2-3 μέρες σε διαφορετικούς. Οπότε σου λέει ότι θα γίνει ένα πανευρωπαϊκό μητρό όπου εκεί θα μπει κάποιος κόφτης ώστε να μην είναι όλα τα διαμερίσματα σε συγκεκριμένες πόλεις που έχουν πρόβλημα, να μην νοικιάζονται η πλειονότητα μέσω Airbnb και να μένει χώρος για να μπορεί αυτός που θέλει να νοικιάσει για κανονικά και να μην. Περιοχής. Ο μόνιμος να νοικιάσει και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι σωστό αυτό. Σαν είδηση, ναι. Είναι νομίζω σωστή κατεύθυνση. Γιατί πράγματι έχουμε διαβάσει κατά καιρούς, αν θυμάστε, ειδήσεις που λένε ότι ακόμα και στην Αθήνα, σε κάποιες περιοχές, όσο μάλλον σε άλλες πόλεις του εξωτερικού που το Airbnb είναι πολύ πιο διαδεδομένο, ότι έχουν ανέβει τα νίκια γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια. Κουκάκι. Και όπως δεν βρίσκει σπίτια, τουλάχιστον σε φυσιολογικές τιμές, με βάση και τους μισθούς που υπάρχουν κτλ. Και είναι πρόβλημα αυτό. Ιάκωβε, είχε τύχει ποτέ να ήσουν σε ενίκιο, λέω τώρα, ανοίγω μια τέτοια συζήτηση. Όχι, μέχρι στιγμής όχι. Τυχερός. Και εγώ το ίδιο, δεν ήμουν από αυτό. Άρα, μόνο εγώ φτωχόπεδο εδώ στο ενίκιο είμαι. Τι τώρα, Γιώργο, είσαι? Είμαι από τα τελευταία 20 χρόνια σε ενίκιο. Α, μάλιστα. Και στο ίδιο σπίτι? Στο ίδιο σπίτι, ευτυχώς. Έλα ρε, ωραία. Άρα σημαίνει ότι θα πας καλά με το σπίτι, κύριε.
Ναι, δεν έχω ή έχει ξεχάσει παραπάνω, ότι είσαι εκεί και δεν σου... Όχι, από πάνω μένει, είναι εδώ. Τελείχει κανονικά. Πάντως, παιδιά, είναι μεγάλο το πρόβλημα και χαιρόμαστε που αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας που τα προηγούμενα 10-10 πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι, είχα βρεθεί, παιδιά, θυμάμαι, στην πρώτη παρουσίαση της έλευσης του Airbnb στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι και μία δεκαετία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα πάρει χαμπάρι τότε τι πρόκειται να συμβεί. Μας είχαν καλέσει σε ένα διαμέρισμα πάρα πολύ μικρό, το οποίο ήταν, ξέρω εγώ, 30 τετραγωνικά, μπορεί να μην ήταν μεγαλύτερο, αλλά το οποίο είχε ένα μπαλκονάκι αστείο, το οποίο έβλεπε φάτσα κάρτα Ακρόπολη. Γι' αυτό το κάνανε. Και το είχαν διαμορφώσει μέσα full extra ανακαίνιση τύπου παλατάκι και στο μπαλκονάκι είχαν φτιάξει ένα ωραίο χώρο να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ σου ή το... να τρως, ας πούμε, για 4 άτομα ίσα-ίσα, αλλά φάτσα κάρτα Ακρόπολη. Και, ωραίο. Και, ναι, και αυτό δηλαδή που εξελίχθηκε μετά και όλοι τα φτιάχνουν έτσι και τα πλουμίζουν τα σπίτια και τα νοικιάζουν και πιο ακριβά. Και έχει φανεί τώρα και με τον τουρισμό που αυξάνεται λίγο πριν την πανδημία και τώρα μετά για τη χώρα μας, λέω. Κάποια ώρα χτίζανε για κάποια μικρά συγκροτήματα που ήταν μόνο για Airbnb και ναι, μερίσματα μόνο για Airbnb. Απλά θυμάμαι τότε, παιδιά, σε εκείνη την έλευση ήταν και κάποιος από το Airbnb, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καν. Δεν είχα πάρει χαμπάρι του τι πρόκειται να συμβεί και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έψαχνα μόνο να βρω το μπουφέ για να πιω ένα κρασί και να φάω. Oh, πάλι βγάλαμε καλό όνομα οι δημοσιογράφοι, γιατί πάμε εκεί πέρα για καφέδες και φαΐ. Λοιπόν, χαμός έγινε από τότε. Έχει περάσει και φτάσαμε στο σημείο αυτό που συζητάμε τώρα, έτσι. Να μπαίνει πλαφόν. Το Airbnb είναι παγκοσμίως γνωστό ακόμα. Δηλαδή, παίζει μόνο στη Βόρεια Κορέα να μην δουλεύει. μπράβο. Εκεί ακριβώς. Γιώργο, πες μας για Ελλάδα, δεν ξέρω για Βόρεια Κορέα. Εκεί λες να έχουν και καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί έχουν άλλο καλάθι, αλλά εμείς έχουμε ένα άλλο διαφορετικό καλάθι που ενεργοποιήθηκε από χτες. Αυτό το καλάθι του νοικοκυριού που έφτιαξε εκεί ο υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί όπως τον έχω δει σε συνεντεύξεις του, λέει ήταν μια ιδέα του και το ζήτησε να ενεργοποιήσει εκείνος. Και καλά έκανε. Εγώ θα πω τι προβλήματα έχω παρατηρήσει. Σαν καταναλωτής θα μιλήσω, όχι σαν κάτι άλλο. Να σε διακόψω, θετικό, Γιώργο. Καταρχήν... Sorry, να πούμε. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Λέω, Γιώργο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε ή να πούμε επιγραμματικά τι είναι αυτό για κάποιους φίλους που ίσως δεν έχουν ανοίξει την τηλεόραση τις τελευταίες δύο μέρες. Θα πούμε επιγραμματικά τι πολύ είναι. Πολύ γρήγορα. Θα πούμε επιγραμματικά τι κάνει το Υπουργείο. Το Υπουργείο καταγράφει 51 συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ, που είναι θεωρητικά οι δημοφιλέστερες, αυτές που πουλάνε περισσότερο. Καταγράφει τις τιμές τους και υποχρεώνει τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, τις μεγάλες, μέσα στα καταστήματά τους να έχουν σήμανση ποιο είναι το φθηνότερο από αυτά. Ωραία. Να πάω λοιπόν εγώ, ας πούμε, μακαρόνια νούμερο 6, γάλα, ρύζι, όστρια. Ναι, με τα μακαρόνια έγινε ένας χαμός. Εκεί με τα μαράτα του Σκλαβενίτη, ήταν ωραία αυτά. Να πάω λοιπόν σε ένα υποκατάστημα μιας αλυσίδας και να πω: ωραία, ποιο είναι το φθηνότερο. Μην ψάχνω στα ράφια. Θα έχει τη σήμανση, καλάθι του νοικοκυριού. Αυτό είναι το φθηνότερο. Και αυτό είναι ωραίο σαν σκέψη. Είναι ωραίο σαν σκέψη και η πλατφόρμα που θα μας πεις τώρα, τόσο και, ή και το app, σου δίνει τη δυνατότητα να πας προετοιμασμένος τσεκάροντας από το σπίτι τις τιμές. Σωστά. Τι προβλήματα έχει. Ξέρεις, μπράβο, τι τιμή θα βρεις στο κάθε προϊόν. Εγώ τι προβλήματα διακρίνω χρηστικά καθαρά, σαν τι θα ήθελα, ας πούμε, να κάνει αυτό το πράγμα που δεν κάνει και θεωρώ ότι εμένα, ας πούμε, δεν με εξυπηρετεί ιδιαίτερα. Πέραν αυτό να δω τις τιμές, να ωραία, τις είδα και χαίρεται να πάω να ψωνίσω. Αυτό λοιπόν πράγματι μπαίνεις μέσα, διαλέγεις την αλυσίδα που θες, βλέπεις τα προϊόντα που έχει. Οπότε, αν, ας πούμε, εγώ ψάχνω γάλα, μπορώ να δω ποιο είναι το φθηνότερο γάλα στην Α αλυσίδα, ποιο είναι στη Β, ποιο είναι στη Γ, στη Δ, ωραία, και να πάω να αποφασίσω ποιο θα πάρω. Αυτό που δεν κάνει όμως, και είδαμε, παρένθεση, σήμερα είδαμε το, τα βάλατε και στο Tech Blog, ότι ανέβηκε και η ίδια πλατφόρμα και στην mobile εφαρμογή του η καταναλωτή. Οπότε άρχισε. Έχει την ίδια αναζήτηση, όχι μόνο. Δεν άκουσα, άργησε. Ναι, ρε, εσύ, χθες. Ναι, το καλάθι, χθες έπρεπε να το βάλουν. Τι το κάνει. Χθες άνοιξε, ναι.
στην εφαρμογή τη mobile δεν υπήρχε τίποτα. Χθες σήμερα το βάλανε. Φίλε, εντάξει. Το πρόβλημα είναι ότι κατ' εμέ, και εγώ θα πω ότι αυτό νομίζω θα πρέπει εκεί πέρα στα, οι άνθρωποι του Υπουργείου που τρέχουν το site να το δουν, και νομίζω ότι μπορεί να γίνει, δεν είναι δύσκολο. Να σε αφήνουν να κάνεις είτε μια συγκριτική λίστα. Δηλαδή, εγώ θέλω να δω, ας πούμε, γάλα. Δεν μπορώ να συγκρίνω από τις. Δεν θυμάμαι τώρα πόσες αλυσίδες έχει μέσα. 10, 15. 11, 12. Ναι, δεν θυμάμαι πόσες είναι. Ή 12, ας πούμε. Να συγκρίνω και να δω ποιος έχει πιο γάλα, σε τι τιμή, και να αποφασίσω είτε να πάρω το φθηνότερο, είτε αυτό που μου αρέσει, όποιος το έχει φθηνότερα. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δύο. Δεν μπορώ να κάνω μια λίστα και να πω, ωραία, εγώ θέλω να πάρω αυτά τα ψώνια. Κάνε μου μια λίστα ποιος τα έχει φθηνότερα και να ξέρω, θα πάω ας πούμε στον Α αλυσίδα και θα πάρω αυτά τα 5, στη Β τα άλλα 15 και στη Γ τα άλλα 20. Σωστό. Για να έχω πραγματική οικονομία. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό? Μιας και το Υπουργείο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις τιμές λόγω της ελεύθερης αγοράς, και είναι σωστό αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να επιβάλλει πλαφόν και να πει το γάλα θα το πουλάτε 80 λεπτά. Ελεύθερη είναι η αγορά, όσο θέλουν το πουλάνε το γάλα. Απλά σου δείχνει ποιο είναι το φθηνότερο. Αφού λοιπόν δεν μπορεί να ελέγξει τις τιμές, θα πρέπει εμένα να μου δώσει τουλάχιστον τη δυνατότητα αυτές οι τιμές που λόγω πληθωρισμού έχουν ανέβει, διεθνή πληθωρισμό, όχι μόνο στην Ελλάδα, να μπορώ να βρω ποιο είναι το φθηνότερο τουλάχιστον να πάω να ψωνίσω. Αυτό θα βοηθήσει πραγματικά τον καταναλωτή και όχι να αρχίσει να ψάχνει. Εγώ για να το κάνω αυτή τη λίστα, ας πούμε, θεωρώ ότι θα φάω μία με δύο ώρες εκεί μέσα για να βγάλω μια λίστα για ψώνια. Ενώ αν είχε αυτά τα φίλτρα και αυτή τη σύγκριση, μέσα σε 10 λεπτά θα μπορούσα να βγάλω τη λίστα μου, να τη βγάλω μια φωτογραφία με το κινητό μου και να πάω να ψωνίσω. Και αυτό, Γιώργο, επειδή το σκεφτόμουν σήμερα που είδα ότι ανανεώθηκε, όπως είπες, και η εφαρμογή ή καταναλωτής, η οποία μπορεί να τη βρει κάποιος δωρεάν ή στο Google Play Store ή είτε στο App Store για iOS. Παρένθεση, επειδή ετοιμάζουμε ένα άρθρο τέτοιο με αφορμή αυτό, αυτή την εφαρμογή, αλλά και μία άλλη που λείπει από το App Gallery της Huawei, δεν υπάρχει εκεί. Και νομίζω ότι ωραία είναι να έχεις Facebook ή Food Box και τέτοια στο App Gallery. Αυτά χρησιμοποιεί, φαντάζομαι, παραπάνω από το 50%. Αλλά να τώρα μία χρήσιμη εφαρμογή, ή τουλάχιστον που θα θέλαμε να είναι πιο χρήσιμη με βάση αυτά που προτείνεις, Γιώργο, δεν υπάρχει στο App Gallery και στα καινούργια Huawei συσκευές. Okay, παρένθεση. Ναι. Πάντως, να ένα πολύ καλό. Εντάξει, δεν είναι δυστυχώς η μόνη. Κατά καιρούς δεν έχουν και άλλες. Παλεύουν, βέβαια. Εγώ βλέπω κάποιες μπαίνουν, κάποιες βγαίνουν, αλλά υπάρχουν λύσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, κοίτα και το Paisy της Cosmote. Δεν ξέρω ποιους ενδιαφέρει, αλλά είναι μία από τις hot εφαρμογές των τελευταίων 2-3 εβδομάδων. Ούτε αυτή υπάρχει στο App Gallery αυτή τη στιγμή. Αλλά εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι βλέπω ότι υπάρχει ένα opportunity, Γιώργο, ένα business opportunity. Αν μπορούσε κάποιος να πάρει με ένα HTML ή δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο, να έχει τη λίστα που θα ανανεώνεται κάθε Τετάρτη για το e-καταναλωτής, να έφτιαχνε το δικό του το application σύγκριση. Αυτή τη δουλειά. Και καλαθιού. Γιατί το καλάθι, ειδικά που είπες, είναι must. Ναι. Γιατί πολλά. Συμφωνώ. Πολλά σούπερ μάρκετ, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις και στην πρωτεύουσα εδώ που μένουμε, είναι πολλά ένα και δύο και τρία ακόμα κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο. Οπότε δεν είναι. Βέβαια, και τόσο. Εγώ εδώ στη γειτονιά μου, ας πούμε, έχω σίγουρα τέσσερις διαφορετικές αλυσίδες που πάω με τα πόδια. Με τα πόδια. Οπότε, αν δεν βαριέσαι να περιμένεις στα ταμεία ή δεν πας ώρες αιχμής, εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να παίξει. Να πεις τώρα, συζητάμε κάποια πράγματα που σε κάποιους άλλους μπορεί να φαίνονται πολύ αστεία και θα λέγανε. Εντάξει, είναι αυτά που λέτε. Ο σκοπός όμως του καλαθιού είναι αυτός, για να βοηθήσει αυτούς που μετράνε και το τελευταίο ευρώ. Και είναι αρκετοί αυτοί που μετράνε και το τελευταίο ευρώ. Οπότε, αφού το Υπουργείο μπαίνει στον κόπο, άνθρωποι ξοδεύουν χρόνο για να καταγράψουν τιμές, να δουν, να κάνουν ελέγχους. Ωραία. Ας βάλουν και, ξέρω εγώ, δύο προγραμματιστές, 10, δεν ξέρω πώς θέλει. Δεν νομίζω να θέλει πολλούς. Να φτιάξουν αυτό το φίλτρο για να δουλέψει. Μήπως όμως το κάνανε αυτό για να μην μπερδέψουν τον πολύ κόσμο, γιατί έχουν όλοι μεγάλο εύρος ηλικιών πρόσβαση σε smartphone. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως το κάνανε λίγο πιο απλουστευμένο. Οι πιο μεγάλοι νομίζω δεν θα μπουν καν στη διαδικασία να ψάξουν μέσα στην εφαρμογή. Σου λέει μπερδεύομαι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπορεί να πάει στην αλυσίδα που ψωνίζει και απλά να δει, ωραία, αυτό είναι το κοστινό, αυτό θα πάρω. Αυτό. Αλλά για κάποιον που μπορεί να δουλέψει την εφαρμογή ή να μπει στο site και να το ψάξει,
Γιατί να μην του δώσει αυτή τη δυνατότητα? Εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν είναι κάτι δύσκολο. Συν ότι είδα και κάτι άλλο, αυτό το είδα το πρωί κατά τύχη, θα το πω. Ελπίζω να το έχουν διορθώσει ή να το διορθώσουν. Έβλεπα, ας πούμε, σε μια αλυσίδα είχε αυγά. Και τα αυγά τα μετράμε με τιμή τεμαχίου. Δηλαδή, αν σου λέει τα 6 αυγά, ας πούμε, κάνουν ένα 20, άρα το ένα κάνει 20 λεπτά. Σωστά. Σε άλλη αλυσίδα που είχε πάλι 6 αυγά και έλεγε, ας πούμε, ότι κάνει όσο κάνει, δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Επειδή έλεγε 6 αυγά 63 ως 73 γραμμάρια, είχαν μπερδευτεί, είχαν βάλει τιμή κιλού 4.800 ευρώ, ξέρω εγώ. Τι λες, ρε φίλε. Το οποίο αυτό το λάθος το έχει κάνει το Υπουργείο. Ναι, δεν το έχει κάνει η αλυσίδα. Αυτό εντάξει, η τιμή κιλού είναι με τα μικρά γράμματα. Ξέρεις που παίρνεις μια συσκευασία και σου λέει τα 500 γραμμάρια έχουν 1 ευρώ. Και με μικρά γράμματα σου λέει τιμή κιλού 2 ευρώ. Αυτό όμως το λάθος, αν το έκανε, ας πούμε, η αλυσίδα ή κάποιο μαγαζί και πήγαινε ο έλεγχος, θα του έριχνε πρόστιμο γιατί είχε λάθος και είναι παραπληροφόρηση για τον καταναλωτή. Κοιτάξτε και τέτοιες λεπτομέρειες. Έτσι. Και μπορεί να φόρτωσε την τιμή στα αυγά, λες και ήταν Φαμπερζέ. Φαίνεται όμως ότι. Χρυσά αυγά. Χρυσά αυγά. Υπάρχει εταιρεία. Υπάρχει εταιρεία χρυσά αυγά. Σωστό. Υπάρχει δεν κάνουμε διαφήμιση εμείς. Υπάρχει και Βλαχάκης. Υπάρχει Βλαχάκης. Που τα προτιμώ εγώ, είναι ωραία, όχι λόγω γνωριμίας μας. Παιδιά, και να αγοράζετε, δεν με ενισχύετε, δεν έχω σχέση. Ιάκωβε, πες μας λίγο, τι γίνεται, εμείς λέμε τώρα για φορτωμένες τιμές. Το iPhone 15 Pro του χρόνου θα είναι φορτωμένο επειδή θα έχει τρεις Taptic Engines και τα λοιπά. Πώς το βλέπεις εσύ, θα είναι αυτό η δικαιολογία? Φορτωμένο νομίζω έτσι καλώς θα είναι, επειδή έχει μόνο το μήλο στην πλάτη και εκείνη το προϊόν. Άσε ρε, τέλος πάντων, συνέχισε. Ειδικά οι προ εκδόσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον, με τον γνωστό ανάλυτη, αν μπορούμε να το πούμε γνωστό, γιατί συχνά πήγε να κάνει την εμφάνισή του Ming-Chi Kuo, έσκασε μύτη με tweet, που έκανε και σχολίασε τις προβλέψεις του για το επόμενο iPhone το 15 Pro. Ωραία. Και λέει ότι τα κουμπιά, το volume up και το volume down της αξιομοίωσης της έντασης του ήχου και το power button στη δεξιά πλευρά της συσκευής θα είναι όπως το iPhone 7, δηλαδή θα υπάρχουν, αλλά στην ουσία δεν θα υπάρχουν με τη μορφή που τα ξέρουμε. Δηλαδή θα είναι το ορατό το κουμπί στο πλάι στις δύο πλευρές της συσκευής, αλλά θα υπάρχει η αντίστοιχη Taptic Engine η οποία θα προσομοιώνει το click που κάνει το volume up και το volume down. Ωραίο, ωραία αίσθηση. Και έτσι, ναι, και έτσι να από μην τη μία... Να μην πληρώσεις 1500 ευρώ έτσι. Έτσι, να πληρώσεις 1800. Και έτσι από μία Taptic Engine που υπάρχει αυτή τη στιγμή που αναλαμβάνει τη δόνηση στη συσκευή αλλά και την προσομοίωση του 3D Touch, το οποίο είναι στην ουσία το shortcut σε κάποιες εφαρμογές που σου βγάζει ένα υπομενού για να κάνεις άμεση πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες, όπως να τραβήξεις μια φωτογραφία χωρίς να ανοίξεις την εφαρμογή της φωτογραφίας, λέω ένα παράδειγμα. Θα είναι συνολικά τρεις οι μηχανισμοί αυτοί στη συσκευή. Εγώ αυτό το βλέπω από το μειοθετικό, γιατί θα υπάρχουν λιγότερα κινητά μέρη τα οποία θα ενισχύουν την αδιαβροχοποίηση της συσκευής. Και όπως λένε θα φτάσει η Apple πιο κοντά στο iPhone όνειρο που ονειρευόταν ο Steve Jobs στις αρχές, που ήταν μια συσκευή χωρίς θύρες και χωρίς κουμπιά. Θα ήταν μόνο ένα κομμάτι γυαλί που ήταν το iPhone. Θα προσθέσει βάρος αυτό, λέγεται. Πιστεύεις? Νομίζω θα προσθέσει λίγο βάρος, γιατί είναι μια μικρή συσκευή για την δόνηση στην ουσία. Προσομοιώνει την αίσθηση. Και εντάξει, θα φύγει τα μηχανικά μέρη από τα κουμπιά, από τρία κουμπιά, αλλά μήπως δώσει και περισσότερο χώρο για ακόμα μεγαλύτερη μπαταρία. Πάντως το βάρος του ήδη πολύ έτσι, αισθητού στο χέρι, το 14 Pro Max, είναι ήδη πάρα πολύ βαρύ. Αν μπουν και αυτές οι μηχανισμοί, τα Taptic Engine στο 15 Pro, θα είναι ακόμα πιο βαρύ νομίζω. Αλλά αναμένεται κάτι, είναι κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον
Και Ιάκωβε, αυτό που είπες κιόλας για το κομμάτι γυαλί χωρίς σύρες και κουμπιά, πολύ ωραίο. Βέβαια, λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι φαίνεται να πηγαίνει από Lightning Connector σε Type-C. Δεν νομίζω ότι στο 15 ναι, Pro ναι. δεν θα έχουμε και θύρα καθόλου, γιατί και πώς θα φορτίζει. Έτσι, όχι, ωραία πάντως θα ήταν να φορτίζουν με σούπερ ταχύτητες και ασύρματα συσκευές, αλλά νομίζω έχουμε... Έχει τον ασύρματο το MagSafe που είναι το στρογγυλό που κολλάει πίσω. Ναι, ναι, εννοώ ότι θα θέλεις σούπερ γρήγορη ταχύτητα για να πεις ότι φύγουμε. Ναι. Και μιλάμε τώρα για... θα αργήσουμε πολύ να δούμε κινητό να μπαίνει στη ζωή μας χωρίς θύρα. Αλλά πολύ ωραίο που το επανέφερες. Πολύ μπροστά ο Steve, έτσι. Είχε όραμα. Και σας πάω σε επόμενο θέμα που έχει σχέση με όλα αυτά που συζητάμε, όπως π.χ. το iPhone 15 Pro του χρόνου, θα το παραγγείλουμε, ας πούμε, από κάπου, έτσι. Mm-hmm. Φέρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα λειτουργία το Gmail. Η Google στο Gmail θα αρχίσει να εμφανίζεται τις επόμενες εβδομάδες, ίσως και λίγο πριν τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, την εορταστική, που αγοράζουν όλοι περισσότερα δώρα. Με όσα φράγκα μας έχουν μείνει εδώ σε εμάς, γιατί οι Αμερικάνοι νομίζω ότι συνεχίζουν να περνάνε καλά. Συνεχίζουν, Γιώργο. Έχει ισχυροποιηθεί και το δολάριο τώρα. Συνεχίζουν να περνάνε πολύ καλά. Σίγουρα. Έρχεται λοιπόν μια νέα λειτουργία που αφού θα αγοράσεις κάτι, συνήθως σου έρχεται ένα απαντητικό email από σοβαρά ηλεκτρονικά καταστήματα. Βλέπω, επειδή ψωνίζω αρκετά online, ότι είναι πλέον τα περισσότερα έτσι, γιατί παλιά δεν ήταν, αλλά έκανα και το σχολείο μου εδώ πέρα για την ελληνική πραγματικότητα. Σου επιστρέφει λοιπόν ένα email το οποίο σου έχει κάποιο tracking code και σου λέει μπορείς να έφυγε η παραγγελία από εμάς, ολοκληρώθηκε, μπορείς να παρακολουθείς την πορεία του δέματός σου κάνοντας κλικ εδώ. Αυτό είναι το tracking code, ξέρω εγώ. Τώρα τι γίνεται, και κάθε φορά, ας πούμε, ειδικά άμα, εγώ δηλαδή, άμα και να μην βιάζομαι κάτι, άμα το θυμηθώ, μπορεί και κάθε μέρα μέχρι να μου έρθει να πατάω ή να το βλέπω πού. Φίλος μου, και εγώ έτσι κάνω. Γιώργο, μπορεί και παραπάνω από μία φορά την ημέρα. Εγώ να δω κουνήθηκε καθόλου αυτό. Ειδικά αν έρχεται κάτι από το εξωτερικό Amazon, π.χ. που αλλάζει και χώρες. Ναι, να δω, πέταξε αεροπλάνο το βράδυ, τι έγινε. Αυτό. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Ότι ουσιαστικά θα σου εμφανίζει την πορεία της παραγγελίας σου μέσα στο email, εφόσον δώσεις συγκατάθεση ότι επιτρέπεις να γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα αναγνωρίζει αυτόματα το Google τα email που έχουν σχέση με tracking code και μετά δεν θα χρειάζεται να πατάς κάποιο κλικ, αλλά πηγαίνοντας στην αναζήτηση στο email σου, εκείνο που είχες πάρει την αρχική ενημέρωση ότι ξεκίνησε το δεύμα να σου έρχεται, θα εμφανίζεται πάνω-πάνω η πορεία που είναι. Του που είναι. Και αυτό μου φαίνεται ωραίο. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο. Θα μου γλιτώνει χρόνο. Και εμένα. Αν και νομίζω ότι... Γλιτώνεις κλικ. Πιστεύω, Γιώργο, ότι σε εμάς που είμαστε έτσι... Έτσι λίγο βλαμμένοι, πες το, δεν είναι κακό. Θα πατάμε το λιγκάκι κανονικά. Θα πατάμε για επιβεβαίωση, μην έχει κάνει λάθος η Google. Αυτό. Να δούμε. Να πούμε ότι, μπράβο, να πούμε ότι αντίστοιχα, αν δεν κάνω λάθος, έχει σχέση, μπορείς να δώσεις τέτοια συγκατάθεση στα Gmail, νομίζω σου διαβάζει και ραντεβού, αν θέλεις να τα προσθέσεις στο calendar, αλλά και τυχόν ταξίδια που ετοιμάζεσαι να κάνεις, αν θέλεις πάλι να σου έρθει σαν ειδοποίηση ή να προσθεθεί κάπου. Έχει κάτι τέτοια features. Ναι, έχει και κάτι με τις κάρτες επιβίβασης των αεροπλάνων που αν τις στείλουν σε mail μπορεί να την περάσει στο wallet, κάνει κάτι τέτοια. Οπότε, ωραίο και αυτό. Και παιδιά, να θέσω και εδώ πέρα ένα, πριν πάμε Γιώργο στο επόμενο θέμα, να θέσω, Ιάκωβε, και μια σημαντική υπενθύμηση, τελευταία Παρασκευή του νου του μήνα, τι είναι? Black Friday. Λοιπόν, τέλεια. 25. Λοιπόν, μαζεύτε λεφτά. 25 Νοεμβρίου φέτος, κοιτάω τώρα το ημερολόγιο. Υποθείτε από τη Βάνια και τέτοια που λέει. Αδέρφια στα όπλα. 25 Νοεμβρίου. Αρχίστε να τσεκάρετε προϊόντα έτσι που έχετε βάλει στο μάτι. Κρατήστε τεφτεράκι.
Δευτεράκι οριακά είστε, τρεις εβδομάδες πριν, οριακά πόσο έχουν. Τώρα. Έτσι. Και περιμένουμε όταν θα έρθουν εκείνες οι ημέρες. Να δούμε, θα βγει καταρχήν σε κάποια προσφορά Black Friday αυτό το προϊόν που θέλουμε. Και δεύτερον, αν βγει, θα είναι σε τιμή, μην είναι 2% κάτω. Κάτι να είναι κάτι καλό, να είναι 20-30, να είναι κάτι τέτοια. Να αξίζει. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι όπως τα προηγούμενα 1-2 χρόνια, πιστεύω μπορεί και να μην είναι 2 τα προϊόντα που μετά την Black Friday θα συζητήσουμε ότι αξίζανε, ναι, για σου, για καλή τιμή. Δυστυχώς είναι, είναι μια ημέρα ή μια εβδομάδα, ας πούμε, όπως το έχουμε κάνει τώρα εδώ, βασικά εκπτώσεων είναι, όπου κάνουν σε κάποια προϊόντα κάποιες εκπτώσεις. Δεν είναι αυτές οι εκπτώσεις που φαντάζεται ο κόσμος ότι θα τα πάρω κάτι από τη μισή τιμή και πιο λίγο. Και αυτά τα προϊόντα που συμβαίνει αυτό, που τα παίρνει, τη βλέπει την τιμή και λες να προλάβω να το πάρω, είναι τσάμπα, είναι πράγματι πολύ λίγα. Είναι συνήθως προϊόντα που είτε τέλους ζωής και θέλουν να τα ξεφορτωθούν, οπότε αποφασίζουν να τα σφάξουν τιμολογιακά και τα παίρνουμε σε καλή τιμή. Αλλά δεν είναι πολλά αυτά. Θέλει ψάξιμο. Και είναι, να είναι για κάτι που το θέλουμε, μην το πάρουμε με το ζόρι. Ιάκωβε, ψωνίζεις από Amazon? Έχω αρκετό καιρό να ψωνίσω, είναι η αλήθεια. Συνήθως επιλέγεις Ευρώπη ή Αμερική? Αμερική έχει και τελωνία, μωρέ. Ευρώπη. Έχει ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, Ιάκωβε, να μας κάνει ο Γιώργος. Γιώργο, για την πτώση της συμμετοχής της Amazon, τι έγινε? Είναι η Amazon, ξέρουμε, από το 2020 εκεί περίπου, αρχές του χρόνου, είχε γίνει μια από τις εταιρείες που είχε χρηματιστηριακή αξία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, 1000 δισεκατομμύρια δηλαδή, πολλά λεφτά. Δύο χρόνια μετά, 2002, εγώ βλέπω, επειδή μπήκα και είδα λίγο στο Google τη μετοχή της, από τον Απρίλιο φέτος πάλι, του 2022, έχει αρχίσει και παίρνει λίγο την κάτω βόλτα. Και επειδή εσκεμένα τώρα το έχω ανοιχτό για να το βλέπω live, ενώ κάνουμε την εκπομπή, βλέπω ότι από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, έχει χάσει η μετοχή της το 46,9% της αξίας της. Έχει πέσει κάτω από το 3 εκατομμύρια. Είναι αυτή τη στιγμή, βλέπω, η αξία της στα 922 δις δολάρια. Θα μου πεις τώρα τι 922, τι 1000, μια ή άλλη είναι. Ισχύει αυτό σε γενικές γραμμές, αλλά είναι ένα δείγμα, γιατί εδώ και μερικούς μήνες, από τον Απρίλιο που είπαμε φέτος και μετά, η μετοχή της φαίνεται να έχει πτωτική πορεία. Έκανε μια άνοδο γύρω στον Αύγουστο, είδα, αλλά ξαναπήρε την κατωβόλτα. Βλέπω και τώρα, Γιώργο, την ώρα που ναι, μιλάμε. Και τον Οκτώβριο, ας πούμε, έχει πέσει αρκετά. Έχει κάνει ένα βαθύ κατέβασμα η τιμή της μετοχής. Παρ' όλα αυτά, χαρίζει, δίνει πρόσβαση σε. Ναι, τραγούδια. Αυτό τώρα, εντάξει, είναι καθαρά επενδυτικό κομμάτι. Okay. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, με αυτή την αξία που έχει η Amazon, επηρεάζει τους καταναλωτές ιδιαίτερα, έως καθόλου. Παρ' όλα αυτά, όποιος έχει συνδρομή Prime. Ωραία. Έχει την υπηρεσία Amazon Music, όπου ακούς μουσική, είναι κάτι σαν το Spotify, ας πούμε, χωρίς διαφημίσεις. Όποιος έχει υπηρεσία Prime χωρίς να πάρει συνδρομή Music, του δίνει πλέον πρόσβαση, αντί για 2 εκατομμύρια τραγούδια, σε 100 εκατομμύρια που είναι όλη τη βιβλιοθήκη τραγούδια. Να τα ακούει χωρίς διαφημίσεις. Αυτό έχει κάποιους περιορισμούς, επειδή δεν έχει συνδρομή στην υπηρεσία του, στυλ δεν μπορώ να βάλω να ακούσω ό,τι θέλω, αλλά μπορώ να κάνω όμως μουσικές λίστες που να τις ακούω. Και το καλό είναι ότι με αφήνει και τις ακούω χωρίς διαφημίσεις. Έχει. Εγώ το βλέπω θετικό. Είναι καλό, δίνει περισσότερο αξία. Όχι, είχα μέχρι κάποια στιγμή το καλοκαίρι και τη σταμάτησα. Είδα τις σειρές που ήθελα να δω, ξαναμαζεύω να δω τι θέλω και θα ξανακάνω. Και εγώ κάνα μήνα πρέπει να είχα κάποια στιγμή. Ναι. Το είχα δοκιμάσει, αλλά όχι, τώρα δεν έχω. Ήθελα να δω τον Grand Tour, να ξέρεις, εκεί με τους τρεις Βρετανούς εκεί, δημοσιογράφους αυτοκίνησης. Το έβαλα τώρα σε όλο και μετά δεν χρειάστηκε άλλο. Όποιος έχει Amazon Prime ή Apple TV, το λέει Ιάκωβε. Ναι, Apple TV, ναι, Apple TV το λέει. Τη συνδρομητική πλατφόρμα της Apple. Ναι. Όποιος έχει... TV και TV Plus. Όποιος έχει, λοιπόν, Amazon Prime... Άμα πάρεις και καμιά συσκευή, σου δίνει δώρο κάτι μήνες. Σου δίνει. Και Apple TV, ναι, ναι, να μας αφήσει σχόλιο και να μας το πει. Και πάμε στο τελευταίο τι θέμα. Τι συνδρομές έχουνε. Γιατί εγώ δεν την έχω τη συνδρομή, δεν είναι δυνατό να πληρώνεις τώρα και Netflix και Amazon και Apple TV, Disney Plus. Disney Plus. Εντάξει, μετά θα δίνουμε πιο πολλά από τον Νίκη για το σπίτι. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, είμαι απογοητευμένος, έτσι.
Γενικά, δεν μ' αρέσει, επειδή δεν βλέπω σειρές, δεν βρίσκω ταινία της προκοπής σε Netflix και Disney Plus. Τέλος. Εχθές έφαγα μισή ώρα να ψάχνω όλο τον κατάλογο του Disney Plus, γιατί έχω ένα φιλαράκι που πληρώνει και μου έχει μοιράσει τον κωδικό. Και έψαχνα. Κλείεται, δεν γίνονται αυτά. Έψαχνα μισή ώρα να βρω ταινία, 40 λεπτά, και ξεκίνησα μια-δυο που λίγο τέτοιο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε δοκιμάσει Disney Plus. Καμία σχέση με Netflix, έτσι. Κάθε φορά που πατάς να κάνεις κάτι, μετράς μερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσεις να φορτώνει. Έχει λίγα θεματάκια. Τέλος πάντων, σε τηλεόραση που την έχω εγώ εγκατεστημένη την εφαρμογή, σε μια Samsung. Να στηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα που είναι και δωρεάν. Βλέπε Earthflix. Δεν ξέρω τι έχει. Earthflix έχει υλικά, έχει υλικό. Και παιδιά, επιπληρωμία ελληνικό, το Σινόμπο που είχα συνεργαστεί και μαζί τους πέρυσι. Ναι, που έχουν, το Σινόμπο έχει ταινίες πολλές. Εναλλακτικό σινεμά. Δεν έχει σειρές, εκεί έχει μόνο ταινίες. Λοιπόν, και. Βάει, τι είπα τώρα. Στόπα, πού σε βάει. Εν τω μεταξύ, φτερνίζει το βάιος. Πάλι τον έψινα να βγει σήμερα και μου έλεγε κάτι πριν τις 7, δεν μπορώ, μετά τις 9.30 που θα κοιμηθούν τα παιδιά, μα θέλετε και κάτι τέτοια. Χάθηκε πάλι ο βάιος σήμερα. Τσάμπα που έχω κάνει το τετραπλό, το άνοιγμα για όταν θα εμφανιστεί, Τσάμπα, θα εμφανιστεί, πού θα πάει. Κάποια ώρα θα θέλει κάτι να πει και θα βγει. Στην Black Friday θα εμφανιστεί με τις προσφορές. Θα έχει να πει πολλά τότε. Ιάκωβε, πες μας και εσύ το τελευταίο θέμα της εκπομπής. Ναι, σχετίζεται με αυτό που είπε ο Γιώργος πριν με το καταναλωτή στο την εφαρμογή. Όπου και τι θέλω να πω. Μαζί με αφού ψηφίστηκε η νομοθεσία, ας πούμε, για το USB Type-C στα iPhone, φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει την Apple να μπορεί να έχει εφαρμογές και από άλλα App Store, όχι μόνο από το δικό της. Βέβαια, μιλάμε για την Apple, η οποία τους έχει σε πολύ στενό έλεγχο τις εφαρμογές, το τι θα ανεβάσει, το τι θα δημοσιεύσει ο κάθε developer μέσα στο. Πρέπει να έχουν βγάλει ήδη σπυράκια στην Apple εκεί με αυτό. σίγουρα. Και θυμάμαι που πριν κάποια χρόνια είχαμε ένα, ας πούμε, αθλητικό ή δημοσιογραφικό site μέσω εφαρμογής με έναν φίλο μέσα στο App Store. Έκανε γύρω στις 3 μέρες για να δοθεί έγκριση σε μια εφαρμογή πάρα πολύ απλή, χωρίς χρήματα. Οπότε φαντάζεσαι τι έλεγχος γίνεται σε άλλες εφαρμογές. Αυτό εγώ θα πω ότι την παραδέχομαι για αυτό την Apple, διότι δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ να τις έχει σκάσει ποτέ κάποιο τρόγιαν ή κάτι τέτοιο από εφαρμογές. Ενώ στο Android παλιότερα σκάγανε. Κάτι έχει γίνει. Κάτι νομίζω, ρε Γιώργο. Ελάχιστα. Αλλά τα εξαλείψαν, τα διώξανε επί τόπου. Ναι. Και έρχεται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριος Gerard Degraff, ο οποίος λέει ότι όποιοι έχουν iPhone, iPad ή iPod Touch θα πρέπει να κατεβάσουν τις εφαρμογές τους όχι μόνο από το App Store, αλλά να δημιουργηθούν και άλλα App Store τα οποία θα συνεργάζονται με την Apple για να έχουν οι developers. Έχει, άμα κάνει jailbreak, πες του έχει. Γιατί είπαμε να μην το παρακάμψουμε. Γιατί όμως να γίνει αυτό, Ιάκωβε, γιατί να χρειάζεται να βρει την εφαρμογή κάποιος και κάπου αλλού? Πιστεύω γιατί θα μπορούν και άλλοι developers οι οποίοι δεν γίνονται αποδεκτοί από την Apple μέσα από το App Store το δικό της να δημιουργηθεί ένα άλλο App Store. Ναι. Πάντα κινητά. Έχει, λογικά είναι για να μην έχει. Να έχει και χαμηλότερες τιμές, θα έλεγα εγώ. Φαντάζομαι εγώ για να μην υπάρχει μονοπόλιο για τους developer και μπορεί να αυτό. Ναι, γι' αυτό. Και να μην είσαι άλλο developer μόνο από την Apple, να μπορεί να πάει για αλλού την εφαρμογή του. Θα ανοίξει τρύπα, παιδιά. Σίγουρα. Αυτό και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή το κλειστό σύστημα της Apple μπορεί να είναι κλειστό, αλλά αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που άλλος εμπιστεύεται. Έτσι. Σίγουρα και αυτό λένε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί και στα Android smartphones. Δηλαδή, Android έχουν, έχει, ας πούμε, η Amazon έχει App Store. Ναι, εντάξει, αλλά να ανοίξει και σε άλλους developers
την πόρτα σε άλλα. Πλάκα στην πλάκα, Γιώργο, επειδή είπες πριν για μονοπόλιο για τους developers από πλευράς Apple, θα ήταν ενδιαφέρον. Υπάρχει, το έχει ψάξει κανένα, θα ήθελα να το τσεκάρω. Θα κάνω μια μίνι έρευνα και θα έρθω την επόμενη Πέμπτη. Αν το θυμάστε, αν δεν το θυμάστε, θα το κάνω γαργάρα. αλλά οι τιμές που είναι επιπληρωμή είναι ίδια την τιμή κρατάνε σε Google Play Store και Amazon. Ενδιαφέρον αυτό, αν τυχόν δεν έχει το έχω σκρίνει. Ναι, λογικά δεν θα υπάρχει, αλλά προσπαθώ να δω αν επιβεβαιώνεται στην πράξη αυτό το οποίο σκέφτηκες για το μονοπόλιο. Ενδιαφέρον πάντως, ενδιαφέρον. Λοιπόν, παιδιά, αυτοί ήμασταν για ακόμα ένα επεισόδιο. Έχουμε μειώσει έτσι τα άρθρα, τα θέματα που σχολιάζουμε σε λιγότερα, σε 6. Αφήνουμε περισσότερο χρόνο να αναπτυχθούν οι σκέψεις μας από αυτά τα φωτισμένα μυαλά των τριών μας εδώ πέρα. Του Γιώργου Αρβανιτίδη και του Ιάκωβου Μπελόνια. Είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και να ακούσω πρώτα Ιάκωβε και Γιώργο να πείτε ένα καληνύχτα πριν κάνω να πω το τελευταίο. Τι να πω σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Η τεχνολογία μας ενώνει και bye bye.